Σοφία, αγαπητέ μου φίλε, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Φυσικά πάντα τι κάνουμε για εσάς, έχουμε τη μαγειρική και σήμερα έχω τη χαρά να έχω κοντά μου τον αγαπητό μου τον Χρήστο από το Εκτοπολία Άνεμος εδώ στην Καβάλα. Και αγαπητέ μου Χρήστο, με ρίψουμε σήμερα φυσικά ψάρι. Το ψάρι της είναι μεγάλη μαγιά. Για ποιο λόγο, γιατί ο Διογέννης που δεν ξέρει, ή ο καθένας που δεν ξέρει και πάει φυσικά να αγοράσει ένα ψάρι. Ξέρεις κάτι, πολλές φορές, συγγνώμη κιόλας, καθόμαστε σαν χαζί, κοιτάμε τα ψάρια και λες να μας μιλήσουν για να δούμε αν είναι καλά ή όχι. Τελικά, και αυτό που θα φτιάξουμε και σήμερα, είναι εύκολο κάποιος άντρας, μια γυναίκα που ξέρετε λίγο πολύ περισσότερο από μένα, εντάξει, γενικώς, να διαλέξει ένα καλό ψάρι? Βεβαίως είναι εύκολο. Καταρχήν μπορούμε να το διακρίνουμε από τη γυαλάδα των ματιών. Αυτό, γιατί είναι παιδιά το μάτι, δηλαδή τα δικά μου που γυαλίζουν, δηλαδή σημαίνει πως είναι φρέσκο. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, μετά μπορούμε να το διακρίνουμε από τα βράχια, το χρώμα στα βράχια το οποίο το ξέρω, που έχει το ψάρι. Μάλιστα. Όσο δηλαδή πιο καθαρό κόκκινο είναι, τόσο πιο φρέσκο είναι το ψάρι. Μάλιστα. Σήμερα θα φτιάξουμε, παιδιά. Μιλοκόπι. 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 Να είμαι ειλικρινής, το ψάρι πρώτη φορά το ακούω, μιλοκόπι. Λοιπόν, και τι έχει μέσα αυτό το ψάρι? Δεν είναι πολύ γνωστό, η αλήθεια μάλιστα. Είναι. Μεγάλο ψάρι είναι. Φτάνει μέχρι τα 16, 15, 16 κιλά. Φάει κόσμο. Ακριβώς. Φάει κόσμο. Λοιπόν, ακριβώς. Τι θα βάλουμε μέσα, αγαπητέ μου, να είσαι το μιλοκόπι. Φέρει μας το μιλοκόπι καταρχήν από το ψυγείο. Από το ψυγείο, το μιλοκόπι από το ψυγείο να φέρω. Να το δείξουμε και στον κόσμο κιόλας πώς λοιπόν. Είναι το. Όλα αυτό ρε παιδιά είναι. Φίλος μου. Α, ο Χρήστος μου το έχει περιποιηθεί εδώ πέρα στο νοικοπολείο του και μας το έχει φέρει ναι. Σε φέτα. Είναι εξαιρετικό ψάρι, μιλάμε. Δεν ξέρω εκεί πέρα στον αγαπητό μου το Σταύρο. Έλα, φίλε μου, το βλέπεις το ψαράκι μας. Ναι. Λοιπόν. Μας έχει φέρει 4 φετούλες, 2 μαγειρές και θα δείξω πώς μαγειρεύει. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε την Παρασκευή μας. Να ξεκινήσουμε την Παρασκευή μας. Εμείς θα μιλάμε και με τον Χρήστο. Την καρτούλα παρακαλώ πολύ αμέσως τώρα για να δουν οι αγαπητοί μου κυρίες Δεσποινίδες τι χρειάζεται. Λοιπόν, μιλοκόπι στο φούρνο πλακί. Λοιπόν, δύο φέτες μιλοκόπι, τα δείξαμε ήδη. Δύο πατάτες, ένα μεγάλο κρεμμύδι ξερό, δύο φρέσκα κρεμμυδάκια, μια μεγάλη ντομάτα, λίγα ντοματίνια, 200 γραμμάρια σάλτσα ντομάτας. Πολύ ντομάτα έχει μέσα από τη δε. Μαϊντανό, δύο σκυλίδες σκόρδο. Πάλι θα βάλεις μέσα σκόρδο, δεν μου αρέσει, θα πάλι θα βάλεις σκόρδο. Λοιπόν, ένα φλιτζανάκι μάλλον λάδι, χοντρό φυσικά παιδιά, αλάτι και πιπέρι για τον αγαπητό μου, τον φίλο μου εδώ πέρα, τον αγαπητό μου. Τον λοιπόν, φίλε μου, Διγέννη, εγώ αλατίζω με χοντρό αλατάκι το ψαράκι μας. Ναι. Καλό είναι στο ότι κάνουμε στο φούρνο να βάζουμε χοντρό αλάτι σε όλα μας τα ψάρια. Ναι. Συμφωνείς, κύριε? Συμφωνώ, συμφωνώ. Συμφωνώ. Συνταγή είπαμε τη γιαγιά είναι αυτή εδώ πέρα, εντάξει. Τη γιαγιά είναι αυτή, Χρήστο. Τη γιαγιά, ναι, τη γιαγιά μου. Δηλαδή κάτι στην έκανε γιαγιά σου, α πούμε. Παλιά. Παλιά. Λοιπόν, παίρνουμε το ψάκι μας. Να σε βάλω ένα. Εσύ συνέχισε, συνέχισε. Να σε βάλω ένα δύσκολο τεστ. Βάζω δε, λίγο λαδάκι αρχή. Ναι. Λίγο λαδάκι. Να θα ανάψουμε κιόλα φυσικά. Ξεκινάμε το κρεμμυδάκι μας. Το κόβουμε σε χοντρές λωρίδες. Κρέας ή ψάρι. Σε ψαράζει, εντάξει. Δεν έρθει να πει. Ναι, γάσμο, ναι, όμως εστί πολύ. Όχι. Τώρα ξέρω... με πείτε βέβαια στο σημείο. Ακριβώς, λοιπόν. Αυτό το ξέρω πω οι ψαράδες γενικώ έχουν το ψάρι στο top. Ναι. Και γίνει διατροφή κιόλα, πιστεύω. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Φυσικά με τον σωστό τρόπο. Ναι, εντάξει. Φυσικά με τον σωστό τρόπο. Πρέπει να μαγειρεύουμε, πιστεύω, τα πάντα τα τρόφιμά μας με σωστό τρόπο και το ψάρι περισσότερο. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και να προτιμάμε ψαράκι, παιδιά, από τις δικές μας αγορές και αγορές και θάλασσες. Βεβαίως, πάντα φρέσκα ψάρια. Αυτό το ανοίξουμε για ακόμα. Όχι ακόμα. Φούρνο πάμε. Φούρνο είναι αυτό. Όχι, τώρα και πάμε γι' αυτό. Για να μας το δει ο φίλος μου, τι κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε βάλει χοντρό κρεμμύδι σε ροδέλες μεγάλες. Μάλιστα. Κόβουμε και σε ροδέλες την πατατούλα μας. Μάλιστα. Βλέπω κομματάκια. Λοιπόν, μπορούμε να το κάνω έτσι για να μπορέσει να μαγειρευτεί. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε και άλλα υλικά μέσα για μένα. Απλώς αυτή η συνταγή είναι όπως την εντάξει, πάει να βάλουμε το και. Το κάνει η γιαγιά. Ακριβώς. Ακριβώς. Μπορούμε να βάλουμε και καροτάκι μέσα. Μπορούμε να βάλουμε και. Λαχανικά. Και λαχανικά μέσα. Υπάρχουν πολλές συνταγές με ψάρι δηλαδή. Ψάρι είναι. Ναι. Λοιπόν. Θα δώσω μαγαζιά πίσω καμία. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, Διογέννη. Αύριο ανοίγει, δεν κάνω λάθος. Ακριβώς, αύριο ανοίγουμε το νέο μας κατάστημα στην Κουτιδιώτου. Διογέννη, αλατίζουμε λίγο την πατατούλα μας, που έλεγε εσείς. Εντάξει. Λίγο πιπεράκι. Θα σε στείλω να μαγειρέψεις το αύριο στο opening που έχει φίλος μου ο Χρήστος, μπροστά εκεί πέρα, να ξέρεις. Εκεί θέλω να κάνω 40 μυδιά. Μα, λιγαρίδες. Με μεγάλη ποικιλία. Ορίστε, λοιπόν, εκεί πέρα θα σε κάνω να μαγειρέψεις. Κάθε χρόνο μια... αυτή την ημέρα την περιμένουμε πώς και πώς. Λοιπόν, εκεί την ημέρα θα έρθω να μαγειρέψω, αν θέλεις, να σου κάνω μύδια ή κάτι σε γαρίδες. Θα το κάνω. Κάτι στιγμής. Λοιπόν, live στον κόσμο, δώσουμε τον κόσμο να φάει, έτσι. Λοιπόν, έχουμε βάλει τα κρεμμυδάκια μας, βάση κάτω. Βάζουμε το ψαράκι μας. Μάλιστα. Λοιπόν. Όπως είναι το βάζουμε, το έχουμε καθαρίσει πιστεύω πρώτα. Τελείο. Είναι καθαρισμένο. Εννοείται, καθαρισμένο. Το έχει επιμεληθεί ο κύριος. Το έχω κάνει, λοιπόν. Στεναχωριέστε. Λοιπόν, ρίχνουμε την τσαλτσούλα. Μια παρένθεση να κάνω. Δηλαδή, άμα πήγε η κυρία του Διογέννη και κάθε κυρία καθαρισμένο ψαράκι και τα λοιπά, έτοιμο κατευθείαν, το δίνεις. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο.
Μα δεν ακούσα από εκεί τα ψωμίζουμε. Λοιπόν, καθαρισμένα. Λοιπόν, ναι. Τώρα πλέον έχουν κακομάθει όλοι. Γιατί δεν κακομάθανε, αγαπητέ φίλε. Μας έχει φάει η δουλειά, το τρέξιμο, οι γυναίκες δουλεύουν. Λοιπόν, πρέπει πια, περίμενε, βάζω... πρέπει πια και οι γυναίκες σιγά σιγά με κάποιο τρόπο στη μαγειρική, ακόμα και στο φαγητό, να τις διευκολύνουμε. Έτσι και φίλοι μας το διευκολύνουν αυτό. Έτσι ακριβώς. Διογέννη, κάνω, βάζω μία ποικιλία ντομάτσα από τη δε σάλτσα, γιατί αυτή την εποχή δεν πρέπει να κάνουμε εκεί. Δεν κάνω τώρα μια ερώτηση. Βάζουμε και σάλτσα και χρήστο, αγαπητέ μου, και ντοματίνια και ντομάτα. Τα ντοματίνια τα βάλα εγώ για. Για ομορφιά. Εντάξει, λοιπόν. Έχουμε βάλει το μαϊντανό, πάει αρκετό. Μαϊντανό αρκετό. Μαϊντανό αρκετό. Μάλιστα. Ξέρεις για το βάζω αυτό, για να σπάσει με τη μεριά του σκόρδου, εντάξει. Ξέρεις πως εγώ είμαι εκτός, εγώ ξέρεις το σκόρδο δεν είναι. Κοιτάξτε, το κόβω μόνο στη μέση. Αλλά εδώ πέρα έχω μάθει να τρώω σκόρδο. Και δεν μυρίζει κιόλας. Και δεν μυρίζει κιόλας, είναι λοιπόν. Το μαγειρική. Βάζουμε 4 σκύλες σκόρδο, δεν το λυπόμαστε με το σκόρδο, πάει στο ψάρι. Πάρα πολύ. Και γενικά στην κουζίνα με το σκόρδο είναι η βάση της μαγειρικής. Σκόρδο και μαϊντανό. Μια μέρα θα σε βάλω να φας μόνο σκόρδο κατευθείαν και θα πάω σε στείλω σε γυναίκα. Δεν έχω πρόβλημα. Η γυναίκα θα έχει πρόβλημα και εσύ. Θα φάω και μαϊντανό. Λοιπόν, Διογέννη, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ρίχνουμε φρέσκο κρεμμυδάκι. Αυτό μπορώ να το πάρω στο σπίτι μετά. Το βλέπω πολύ. Το πάρεις, δεν είναι αγχώνες. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα κρεμμυδάκια μας πάνω. Πολύ κρεμμύδι ξέρω βάζουν μέσα, ε. Πάρα πολύ. Μάλιστα. Θα δεις που θα γίνει τώρα σε λίγο. Δεν λόγω, όχι, ναι. Λοιπόν, το κρεμμυδάκι μας. Πόση ώρα η Παρασκευή να το φτιάξουμε όλο, να το βάλουμε, να το φούρνο, πόση ώρα θέλει, όλο, σε ολικά δηλαδή. Λοιπόν. Περίπου. Λοιπόν, και τώρα εδώ πέρα πάμε στο κερασάκι στην τούρτα. Έγραψε. Πάει και το σημείο κιόλας. Τίποτα άλλο, συνέχισε, έλα. Έκανα κάτι εγώ. Όχι, μια ερώτηση έκανα, δεν απάντησες. Πόση ώρα θέλει 45 λεπτά να το βάλουμε. Όλο μαζί, όλο μαζί. Όλο μαζί. Από την αρχή που το ξεκινάμε μέχρι να το παγάμε. 45 λεπτά, λοιπόν. Μια χαρά, ωραία. Λίγο μαϊντανό εδώ. Μάλιστα. Είναι βαρβάτο φαγητό σε θέμα. Πες το από λαχανικά και λοιπά, μέσα από λαχανικά. Λαδάκι. Λαδάκι και άλλο λαδάκι βάζεις. Δεν το ζυγουρευόμαστε. Δεν το ζυγουρευόμαστε, εντάξει, αν και ξέρω. Στο φούλα το βάλουμε. Πολύ λαδάκι. Λοιπόν. Εγώ κοίταξε, έπρεπε να χάσω. Ο φίλος μου ο Χρήστος βλέπω είσαι μια χαρά. Ναι, το ψάρι φταίει που φαίνεται. Το ψάρι, το ψάρι. Δηλαδή αρχίζει να τρώω πολύ ψάρι δηλαδή. Υγιεινή διατροφή. Λίγο νεράκι. Ωραία. Να τότε ψάρι να θέλετε να χάσετε κιλά. Τώρα Διγέννη, αν μου βάλει συνταγή και το βάλουμε στο φούρνο, σε 45 λεπτά από τώρα θα βγάλουμε το ψάρι μας έτοιμο. Λοιπόν, μία να το δούμε πώς είναι ακριβώς από πάνω, σε παρακαλώ Δημήτρη μου, να πούμε πως το έχουμε ετοιμάσει το σκεύος για το φούρνο, όπου μέσα περιέχει δύο φέτες μιλοκόπη, το λέω σωστά, δύο πατάτες, ένα μεγάλο, ωραία Δημήτρη, ένα μεγάλο κρεμμύδι ξέρω, δύο φρέσκα κρεμμυδάκια, έχουμε μία μεγάλη ντομάτα, ψηλά ντοματίνια που τα βάλε μέσα έτσι για ντεκόρο, φίλος μου. Ο Ανέστης, 200 γραμμάρια σάλτσα ντομάτας, μαϊντανό, 2 σκυλίδες σκόρδο, ένα φλιτζανάκι μικρό λάδι και έχουμε και λέμε χονδρό αλάτι και πιπέρι. Φυσικά αυτό χρειάζεται περίπου, αγαπητές μου, δεσποινίδες, κυρίες και κύριοι, όσοι μαγειρεύετε από εσάς, χρειάζεται περίπου 45 λεπτά. Πήρες την να καθαρίσεις εσύ. Είμαι έτοιμος. Μαχαίρι μακριά από μέσα, βέβαια έχει ποικίλου του μαχαίρι. Του κουνά δεξιά και αριστερά. Μάγειρα σου, μαχαίρι δεν γίνεται, Διογέννη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ναι. Τώρα θα πάρεις το γάτι, το μαγικό. Το μαγικό γάτι και θα μου φέρεις, σε παρακαλώ, το φαγητό μας το έτοιμο για να το σερβίρουμε να μας το δοκιμάσεις. Δεν μπορούσε. Του δώσει χημικά ει. Να μην κάνω. Τι να κάνω. Θα μου φέρεις το πάνω, ε. Όχι, το κάτω σε φέρω. Μπορώ να το. Λοιπόν. Πώς το βλέπεις, Διογέννη? Το έκανα σαν της γιαγιάς. Το έκανα σαν της γιαγιάς. Τώρα θέλει το ψωμάκι. Το ψωμάκι θα τώρα θέλει μισό ψωμί. Μισό ψωμί. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Τώρα να φτιάξουμε το πιάτο μας στον δύο κόσμος. Παιδιά, αυτό το πράγμα με την πατάτα μέσα και το πω, φίλε Χρήστο, αυτό είναι... Και λαχανικά να έχει μέσα. Πω, αυτή τη στιγμή... Θα έλεγα ότι ξέρετε μου θυμίζει αυτό που το βλέπω τώρα. Έχει κάτι φέτες τώρα, πάω στο κρατικό παλικό, έτσι μεγάλες που τις βλέπεις και τα λοιπά. Μου θυμίζει αυτή τη στιγμή, δηλαδή, μεταφορικά το λέω, κρέας θάλασσας. Να το πω έτσι, έτσι με δύο. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Είναι κρέας. Είναι ένα ψάρι ακριβώς. Χωρίς πολλά κόκαλα. Ναι. Ένα κόκαλο μόνο στη μέση. Ναι. Πολύ νόστιμο, ωραία. Πολύ νόστιμο και ειδικά με τη σαλτσούλα έτσι όπως το έχει κάνει και ο Ανέστης είναι φανταστικό, φανταστικό. Δολοφονία. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Κρέας θάλασσας, φοβερό παιδιά. Πω, παιδιά, μόνο που το βλέπω αυτό. Ανέστη, βάλε ντοματούλα μέσα, βάλες. Για βάλες, ε. Διογέννη, έχω βάλει τα πάντα. Πατατούλας έχω από κάτω. Σε έχω το ψαράκι από πάνω. Ξέρεις ότι χαίρος εγώ είμαι, ξέρεις, ε. Εσύ που δοκιμάζεις πάντα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να το συνδυάσουμε τώρα με ντοματούλα, λίγο κρέας θάλασσας, εκεί πέρα. Ένα κοντινό κανένα μου στάβρο. Και θα φτιάξουμε ακόμα ένα πιάτο για τον κόσμο, γιατί δεν το παρακολουθεί ο κόσμος.
Αγαπητέ κόσμο, τι θέλετε, θα δοκιμάσετε και εσείς. Ε, θα δοκιμάσετε εσείς τα φαγητά που κάνουν παρακοπητισμό. Λοιπόν, πες μου τώρα. Και γίνει ο κόσμος να περιμένει. Περιμένει ο κόσμος. Λοιπόν, έχουμε, μπορούμε να πάμε στη δοκιμή. Στη δοκιμή θα πάμε, να το βάλουμε και μια ακριβώς στο κέντρο εδώ πέρα. Ακριβώς, δώστε λίγο ένα. Να δούμε και από ψηλά έτσι, εδώ πέρα ακριβώς να είμαστε. Α, ωραία. Λοιπόν, αυτό αγαπητοί μου φίλοι είναι το όπως λέγεται. Μιλοκόπι. Στο φούρνο, Να δώσουμε το καλεσμένο στο φούρνο. Φυσικά. Πώς θα δοκιμάσουμε το Γιώργη σου. Βεβαίως. Πρώτα εγώ. Μετά από εσά. Για συγγνώμη λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε και ένα. Δεν έχει κανένα ένα κουκαλάκι στη μέση μόνο. Θα το δείξουμε λίγο στον κόσμο. Ναι. Το καλάκι είναι μόνο αυτό εδώ πέρα. Γιατί μιλάτε ενώ κάνουμε κουμπί, να φύγω, το κάνετε κουμπί να μιλήσω. Το καλάκι του στον αέρα θέλετε. Είναι πολύ αυτό, θα το κάνω. Πίσω το μιλοκόπι, το κουκαλάκι του στη φέτα είναι μόνο αυτό εδώ. Εσείς. Λοιπόν, ναι. Δεν γίνεται παρακολουθήσει τίποτα. Αυτό είναι το κουκαλάκι. Αυτό βγαίνει εύκολα κατευθείαν. Δεν είδες, το είδες. Κατευθείαν. Βάλε, είναι πιζόλα τώρα. Λοιπόν, το από το υπόλοιπο τρώτε. Πρέπει να συνδυάσω το αγαπητέ μου Χρήστο. Έτσι, όλα τα υλικά μαζί. Ακριβώς, ναι, τώρα το πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω εγώ, το κάνω πάντα. Θα το προσπαθήσεις. Να το κάνω διαφορετικά, αφήσω μια ξέρω που δύο γέννηση. Έτσι. Λοιπόν, να γίνεται διαφορετικά. Ο κ. Παλαισίδης, παιδιά, μιλάει, ξέρετε, αυτή τη στιγμή, επειδή πεινάει. Και πάντα μετά από ένα κουμπί μας έχετε και τρώει εδώ πέρα. Δεν έχει σπίτι να φάει, φαίνεται. Λοιπόν. Τρώει κάθε φορά, μια φορά την ημέρα. Λοιπόν, για να δοκιμάσω το πιάσω αυτή τη γιαγιά της θέλετε γιαγιάς. Για να δοκιμάσω. Το είπα εγώ, κρέας θάλασσας. Λουκουμάκι. Φαίνεται κιόλας. Πραγματικά. Διαλύεται, πραγματικά, διαλύεται με, το στόμα. Με την καρδιά ενός μαρούλου, κοιτάξτε. Διαλύεται, ναι. Πραγματικά. 45 λεπτά θέλει για να γίνει. Λοιπόν, ωραία. Όταν έχουμε καλά υλικά, βγάζουμε τέσσερα τέτοια ωραία φαγητά. Μας έδωσε πολύ καλό κομμάτι ψαριού, εξαιρετικό. Και είναι τέλειο. Μάλιστα, λοιπόν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτι σημαντικό. Πρέπει να λέγει ο κόσμος φυσικά, αγαπητέ μου Χρήστο, το θέμα του ψαριού, πώς να διαλέξει το ψάρι. Πώς να διαλέξουμε το ψάρι. Πώς να το διαλέξουμε. Είπες το μάτι, είπες... Καταρχήν, το μάτι. Να βλέπουμε τη γυαλάδα του ματιού. Ναι. Όσο πιο γυαλιστερό είναι το μάτι, τόσο πιο φρέσκο είναι. Δεν μπορεί να ξεγελαστεί κάποιος, δηλαδή, να πάει και να. Όχι, δεν μπορείς να ξεγελαστεί, γιατί το ψάρι όταν αρχίζει και αλλοιώνεται, αρχίζουν τα μάτια και παίρνουν μια άλλη μορφή. Α, θολώνει λίγο. Και... Όχι θολώνει. Το θόλωμα μπορεί να γίνει και από τον πάγο, το μάλιστα. Οποίο χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, μπορεί, αρχίζει σιγά σιγά το μάτι και μπαίνει προς τα μέσα. Μάλιστα. Από αυτό δηλαδή είναι το πρώτο πράγμα άλλο... που μπορούμε να καταλάβουμε. Μετά από τα βράχια. Βράχια, αυτό το ξέρω. Βεβαίως. Από το χρώμα που έχουν, από τη ζωντάνια, το καταλαβαίνει και ο πιο απλός άνθρωπος. Αυτό το φωνάζει, όταν κάποιον και φωνάζει, που φωνάζει εσείς, μιλάει το ψάρι, μιλάει. Θα πρέπει να κοιτάξω το μάτι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και θα μου μιλήσει με το κίνδυνο στο ψάρι. Εκείνη δεν ξέρω αν θα ήθελα να σε περιμένει απάντηση, αλλά πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι φρέσκο. Άμα σου λέω να μου προτείνει στην κυρία που μα βλέπει αυτή τη στιγμή και σε κάθε φίλο που μα βλέπει τρία ψάρια που πρέπει να δοκιμάσει. Εγώ το ένα παιδί το λέω είναι το αυτό. Το μιλοκόπι είναι, είπαμε, δεν είναι πολύ γνωστό στον κόσμο. Ναι. Εγώ είπα το κρέα τη θάλασσα. Το δουλεύουμε πάρα πολύ γιατί έχουμε ανθρώπου που μα το φέρνουν. Το βρίσκουμε και το παίρνουμε, το φέρνουμε στα μαγαζιά μα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το ένα είναι το σίγουρο, ναι. Ότι το πιο καλό ψάρι είναι το φρέσκο ψάρι. Το φρέσκο ψάρι, σημαντικό. Οτιδήποτε αρκεί να είναι φρέσκο. Μάλιστα. Αύριο φυσικά ο φίλος μου ο Χρήστος ανοίγει, είναι κουντουριό όταν είναι το μαγαζί. Ιθοπολία άνεμος. Ακριβώς. Καλές δουλειές να έχετε, να μας δίνετε ωραία ψάρια φρέσκα. Πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτό δεν το χρειάζεται εσείς, εγώ πιστεύω μετά μόλις κλείσω, ξέρετε τι κάνω πάντα εγώ. Λοιπόν. Κατάσχετε το πιάτο και πάει στα επάνω, στα ενδότερα. Λοιπόν. Από πάση καλή απόγευση, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, προσοχή στην υγεία σας. Να επιλέγετε πάντα καλό φαγητό να τρώτε. Να βλέπετε τις συνταγές μας που ανεβαίνουν και στο διαδίκτυο στο sanachannel.gr στο μαζί, μαζί με τον Ανέστη. Και φυσικά θα έχουμε και άλλες συνταγές. Περιμένω και άλλο ψαράκι. Το οποίο είπαμε. Σαρακοστή, θα κάνουμε στο. Σαρακοστή με μεγάλη ποικιλία. Θα κάνουμε πάρτι. Πάρτι, λοιπόν. Bye bye.